ρόστερ είναι σχεδόν έτοιμο. Θα μας πει σε λίγο ο κύριος Κώστας Ηροδότου αν θα γίνουν κι άλλες προσθήκες. Καλό μεσημέρι, κύριε Ηροδότου. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Η αλήθεια είναι πως κρατήσατε αρκετά χαμηλούς τόνους όλο αυτό το διάστημα. Κατά τη διάρκεια χτιζόταν η ομάδα χωρίς μεγάλα λόγια. Και καλά κάνατε από μια άποψη, καθώς στο γήπεδο θα χρειαστεί να μιλήσει η ομάδα και όχι τώρα στα λόγια ο πλευράς είτε δικούν τον είτε προπονητή. Ακριβώς, θέλω να πιστεύω ότι τα έργα είναι που θα μιλήσουν και όχι το τι λέμε εμείς. Αυτό που κάνουμε είναι τα όσα μας δίδαξε η δεύτερη κατηγορία, τα όσα μας δίδαξε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να είμαστε προσγειωμένοι, να κινούμαστε μέσα στα οικονομικά δεδομένα τα οποία μπορούμε να κινηθούμε, να έχουμε ένα νοικοκυρεμένο σωματείο, κατεβαίνοντας σε μια νοικοκυρεμένη ομάδα, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πρώτης κατηγορίας. Και προσπάθειά μας είναι να φτιάξουμε ένα σύνολο, χτίζοντας κάθε χρόνο, προσέδοντας αυτό το οικοδόμημα πάνω σε στερές υγιείς βάσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε και πάλι αυτή την δυνατή ομάδα που όλοι θυμούνται. Θέλουμε ο κόσμος να συνεχίσει να είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια, γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι δύσκολα, οι καιροί είναι δύσκολοι γενικότερα και πραγματικά η βοήθεια του κόσμου είναι αυτή που θα μας δώσει το έναυσμα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη φετινή χρονιά. Ναι, θίξατε αρκετά θέματα μαζεμένα. Να σταθώ λίγο στο οικονομικό, επειδή φαντάζομαι είχαν τεθεί από την αρχή κάποια πλαίσια, στενά ή όχι, εσείς θα μας πείτε σε σχέση με το budget της νέας περίοδου. Καταφέρατε να μείνετε εντός αυτών των πλαισίων, κύριε Ηροδότου? Ασφαλέστατα, αυστηρά μάλιστα. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε ούτε cent. Αυτό που τονίσαμε και στην τελευταία Γενική Συνέλευση, που ήταν ουσιαστικά ψήφος εμπιστοσύνης προς την υπάρχουσα διοίκηση, είναι ότι μέλημά μας είναι όλοι να συνεισφέρουν, ο καθένας όσα μπορεί, ούτως ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα σε οικονομικά δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν να αντεπεξέλθουμε, να μην αφήνουμε οικονομικά κενά, ούτως ώστε να μπορεί το σωματείο και να λειτουργεί πιο εύρυθμα και να μπορεί η ομάδα στις υποχρεώσεις της να είναι εντάξει, γιατί αντιλαμβάνεστε με τα κριτήρια πλέον αναμήνα να ελέγχονται και όλα αυτά, δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Είναι το βασικότερο, δυστυχώς πλέον για τις ομάδες μας, το οικονομικό. Πάντως για ομάδα που επιστρέφει από την δεύτερη κατηγορία, έστω και αν ανήκει στην πρώτη η Ένωση, δεν έγιναν πάρα πολλές μεταγραφές, 7 προσήκες αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι λίγες αλλά ούτε και πολλές. Κατά κάποιον τρόπο δεν ξέρω αν αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πίστη στον περσινό βασικό κορμό ή και κάποιους νεαρούς Κύπριους που έρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας και όχι μόνο. Είναι τρία πράγματα. Πρώτα να πούμε ότι ο σκελετός της περσινής ομάδας έχει πλην μερικών εξαιρέσεων παραμείνει ο ίδιος. Υπάρχουν οι νεαροί μας ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν την περσινή χρονιά, όπου φέτος προτρέξαμε σε αυτούς, κάναμε επαγγελματικά συμβούλια. Και πλέον πλαισιώσαμε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές με ακόμα κάποια δυνατά χαρτιά, έμπειρους και ικανούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορέσουν να δέσουν με αυτούς, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο το οποίο να μπορεί να αποκριθεί στις απαιτήσεις της πρώτης κατηγορίας. Είναι παντελώς διαφορετικές από τις δεύτερες κατηγορίες. Κάθε μια κατηγορία έχει τις ιδιαιτερότητες της. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι με τις προσεγμένες κινήσεις που έχουν γίνει από τον προπονητή και το τεχνικό team το οποίο τον πλαισιώνει, αλλά και την εφορία ποδοσφαίρου, σιγά σιγά χτίζεται ένα καλό σύνολο το οποίο θα μπορεί να διαδραματίσει το δικό του ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Να έχουμε σε κάποια συγκεκριμένα νεαρά παιδιά την προσοχή μας. Διαχρονικά βγάζει ταλέντα το παραλίμνη. Ακούμε, αλήθεια είναι, για κάποιους συγκεκριμένους μικρούς ότι έχουν μέλλον μπροστά τους και αυτοί φυσικά στο γήπεδο θα πάρουν ευκαιρίες και να πω και τις αυτούς να αρπάξουν την ευκαιρία.
Είναι οι νεαροί ποδοσφαιριστές όπως ο Κουμί, ο Γιορκάζης, ο Αντωνίου και κάποια άλλα παιδιά, οι οποίοι προέρχονται μέσα από τις ακαδημίες μας. Θέλουμε και κοιτάζουμε, και το ίδιο κάνει και ο προπονητής μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ασχολούμαστε με τους νεαρούς μας, ασχολούμαστε με τις ακαδημίες. Ανέκαθεν το παραλίμνι είχε να αναδείξει ποδοσφαιρικά ταλέντα. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους όμως, με σοβαρότητα, σκληρή δουλειά, να μπορέσουν να αγωνιστούν καταρχήν στην ομάδα τους και να αποδείξουν ότι μπορούν για περισσότερα πράγματα, και θεωρώ ότι κανένας καλός δεν αδικείται. Αυτό αφορά τους οπαδούς όλων των ομάδων, αλλά ειδικότερα της Ένωσης, όταν βλέπουν δικά τους παιδιά, παραλυμνίτες ή γενικότερα από την περιοχή εκεί να παίζουν στην ομάδα, σαφώς και αποτελεί και ένα περισσότερο κίτρο να πάνε στο γήπεδο και νιώθουν και αυτοί μια μεγαλύτερη ικανοποίηση. Και μιας και το φέρνει η κουβέντα για τον κόσμο, πώς βλέπετε να αντιμετωπίζει αυτή την προσπάθεια να που γίνεται? Ασφαλέστατα και εμείς θα θέλαμε όλους αυτούς να τους έχουμε σήμερα μαζί μας. Ωστόσο έχουν όνειρα τα παιδιά, θέλουν να αγωνίζονται σε ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Εμείς όμως σαν διοίκηση, πρώτη στο μέλημά μας είναι αυτούς τους προσφεστές να τους κρατάμε στην ομάδα μας, εκτός και αν ήδη αποφασίσουν ότι θέλουν να προχωρήσουν σε κάτι διαφορετικό. Ασφαλέστατα και θα θέλαμε να αγωνίζονται όλοι οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, ήταν και οικονομικά πιο συμφέρον να με ρωτάτε. Ωστόσο, εντάξει, είναι μια περίοδος όπου υπάρχει τάση τα νεαρά αυτά παιδιά να θέλουν να αγωνιστούν σε πιο ψηλό επίπεδο, είτε στο εξωτερικό είτε σε κάποιες άλλες ομάδες. Μάλιστα. Φιλικό παιχνίδι σήμερα, το αφήσαμε έτσι κλείσιμο με την ΑΕΚ στο ΓΑΣΙΖΙ. Δυνατό τεστ για την Ένωση. Σίγουρα. Σίγουρα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη την άλλη εβδομάδα να έχει το ευρωπαϊκό της παιχνίδι και με την ευκαιρία να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ωστόσο και εμείς από την πλευρά μας σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στην περίοδο μονταρίσματος, στήσιμο ομάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι τα φιλικά πλέον θα αποκτήσουν και για μας ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, γιατί πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία να βρεθεί ο σκελετός, να βρεθεί η απαιτούμενη συνταγή από τον προπονητή, ώστε να μπορέσουμε στο πρωτάθλημα που ξεκινά σε μερικές εβδομάδες να παρουσιαστούμε όσο γίνεται πιο δυνατή γίνεται. Επομένως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία απόψε στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή ομάδα και να δούμε κι εμείς σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόδου. Να είστε καλά. Καλό επόμενο μέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.